Πολλές ωραίες από τον Κάλβο. Η πάσα, ο Κόκε πάει να ξεμαρκαριστεί. Η σέντρα για το Μέρεμ στο δεύτερο δοκάρι. Η πάσα προς τον Κάμπορα, κεφαλιά out. Η πρώτη καλή στιγμή από τον Άρη, από τον Κάμπορα. Λέτο στην εκτέλεση. Η μπάλα περνάει από όλους και καταλήγει στην καλλιά του Σιφάκη. Εκεί δεν υπήρχε κάποιος παίκτης της άμυνας του Άρη για να διώξει. Η γέμισμα τώρα για το Λέτο, μια κεφαλιά. Μπάλα in out, κανένα πρόβλημα για τον Σιφάκη. Να δούμε εδώ τον Σεμπαστιάν Λέτο. Λέτο περνάει μες στην περιοχή, προλαβαίνει ο Γκιάρο. Δεν υπάρχει τίποτα, καθαρή ήταν η παρέμβαση. Σου του Νίνι, διώχνει ο Σιφάκης, ξανά Σαλφικίδης, ξανά Σιφάκης. Μεγάλη στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Ο Σιφάκης σώζει τον Άρη με διπλή τρομερή απόκρουση στα πολύ δυνατά σουτ του Παναθηναϊκού. Απίστευτη φάση. Ο Νίνις εδώ πολύ δυνατά. Ξανά ο Σαλφικίδης, ενστικτοδός σχεδόν ο Σιφάκης. Παραμένουμε στην περιοχή του Άρη με το κόρνερ που έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Η εκτέλεση. Μπάλα δεν φεύγει ο Σισέος, υπάρχει πιο εύκολα, δεν είχε δύναμη κεφαλιά του Γάλλου. Το κόρνερ από τον Ισπανό στην περιοχή, το σούτ του Νασούτη στη γραμμή, απόκρουση. Να, η πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. Η φάση συνεχίζεται με τον Ναυτή. Ο Ναυτή δεν μπορεί να περάσει εύκολα από το Λέτο, κάνει επιθετικό φάουλο μέσος του Άρη, αλλά θα δούμε ξανά την φάση. Για να δούμε και νεύρα ανάμεσα σε Λέτο και Ναυτή. Ο Γάλλος βλέπει και τους συμπαίκτες του Νασούτη Γκιάρο μαζί με Κάμπορα και Κόκκε μπροστά, και ο Ναυτή περιμένουν τον συμπαίκτη τους με φάλτσο. Εύκολα ο Τζόρβας. Το κόρνερ που φέρνει αρκετό κόσμο στην αίστεια του Σιφάκη και τον Σωτήρη Νίνη να ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Η μπάλα περνάει, η απομάκρυνση από τον Κάμπορα έγινε. Ο Λέτο ένα σουτ, φωνές για χέρι πάνω στον Μεριέμ. Αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί. Ο Κάκος εδώ θα σταματήσει τον Καμέλ Μεριέμ ο Σπυρόπουλος και κίτρινη. Νομίζουμε ότι θα αντικρίσει την κίτρινη κάρτα του Κάκου. Ωραία παλιά για τον Κόκε. Έχει τον Καντέ κοντά ο αρχηγός του Άρη. Κόκε πέρασε σέντρα χαμηλά ο Κάμπορα. Πήγε να τσιμπήσει ο Τζόρβας πιο γρήγορα. Πάλι επικίνδυνος ο Κάμπορα. Ο Λέτο πάει να περάσει. Έφυγε από τον Ναυτή. Σπυρόπουλος πόντος έχει ανεβεί περισσότερο. Η σέντρα του Σπυρόπουλος στο Σισεύ. Κεφαλιά δεν μπορεί ο Σαλπικίδης. Εδώ τώρα ήταν μια μεγάλη φάση για τον Παναθηναϊκό. Καθώς πέρασε από όλους την μπάλα. Το Μέριεμ απομακρύνει και πάει και για την κόντρα ο Γάλλος. Ανεβαίνει και ο Κόκκι για στήριγμα. Εδώ υπάρχει φάουλ του Λέτο και εδώ νομίζω ότι δεν θα την γλιτώσει κάρτα ο Αργεντινός και θα πάρει κάρτα. Σε άλλο παίχτη πάντως, όχι στον αυτή. Ναι, όλος παραδόξος. Είναι εκνευρισμένος ο Λέτο παρόλα αυτά. Κάθετα για τον Νίνι. Νίνι σε έξω από την περιοχή, το σουτ με τη μία, η μπάλα περνάει ξυστά από το δοκάρι. Σωτήρης Νίνης, ο οποίος είχε οπτικό πεδίο. Ο Σπυρόπουλος τον ίδιο Νίνης και το μεταβιβάζει. Το γύρισμα του Σπυρόπουλου, Σαλπικίδη στην κεφαλιά. Δεν έχει πρόβλημα ο Σιφάκης για να μπλοκάρει την μπάλα. Κοίτα να δεις τώρα που έχει βρεθεί ο Νασούτη, σε ρόλο φορ. Και μόνο στο Κάλβο τον είδαν. Έκανε το κοντρόλ, κατέβασε ο Ισπανός, πάσα, Κόκε, το σουτ ψηλά. Στο 62 κρατάει το κεφάλι του Σέρχιο Κόκε. Που έχει αλλάξει ο Κούπερ εδώ και λίγα λεπτά, μιας και βλέπει ότι δεν μπορεί να ελέγξει τον Λέτο. Τον Λέτο που σουτάρει, καθώς έχει χώρο, έχει τα δίχτυα. 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Ο Σεμπαστιάν Λέτο είχε όλο τον χώρο και τον χρόνο για να σημαδέψει σωστά, όπλησε, πυροβόλησε και εκτέλεσε τον Σιφάκη που τα βάζει εδώ με την άμυνά του. 1-0 για τον Παναθηναϊκό με τον Λέτο να χρήζεται σκόρερ σε ένα λεπτό καταπληκτικό και πανέξυπνο συνδρόσου του Αργεντινού που πιάνει στον ύπνο την άμυνα του Άρη που δεν πήγε κανείς πάνω του, αλλά και το έχει Σιφάκη. Έχει ευθύνη και ο Σιφάκης γιατί σε αυτή την απόσταση σωστά είχε το χρόνο να σημαδέψει σωστά και να εκτελέσει. Παίρνει φωτιά το μισό Ολυμπιακό στάδιο, χαμόγελα και στις τάξεις των ανθρώπων Παναθηναϊκού βεβαίως εδώ στα επίσημα. Ένα γκολ που βάζει σε θέση οδηγού τον Παναθηναϊκό και φέρνει τον Άρη σε θέση να αντιμετωπίσει σε δύσκολη θέση, κακά τα ψέματα, γιατί πρέπει τώρα να αντιστρέψει τους όρους ή να ισοφαρίσει το παιχνίδι σε πρώτη φάση ξανά. Σωστό. Από πολύ μεγάλη απόσταση έσκασε μεν η μπάλα δύο φορές. Σωστό. Αλλά φέρνει ευθύνη και ο Σιφάκης, όπως πολύ σωστά είπες, η μπάλα συρτά στη γωνία του Σιφάκη. Ίσως να μην το περίμενε ότι θα σουτάρει από τόσο μακριά. Νομίζω ευνηδίασε τους πάντες ο Λέτο. Για να δούμε την κούρσα του Νέτο, το γύρισμα, ο Κάμπορα δεν μπορεί, δεν έχει τελειώσει η φάση, ο Κόκκι σουτάρει out. Oh. Μεγάλη φάση για τον Άρη, μεγαλύτερη. Μέχρι στιγμής χτυπιέται ο Κούπερ, πήρε την κεφαλιά να σουτ, η ευκαιρία, ο Τζόνος παραλίγο αυτόν κόλλα από τον Καντέ, κόρνερ για τον Άρη. Εδώ ο Λέτο έτοιμοι να μπουν μέσα εν χορό. Ο Τζόνος δίνει το ρυθμό.
Ο Κουκουλάκης θα είναι να κάτσουν πιο πίσω. Γιατί το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει. Στράφουν τα φλάσσι στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Άλλα 12 δευτερόλεπτα βρέθηκε η μπάλα. Αυτά τα δευτερόλεπτα απομένουν για να κατακτήσει το 8ο ντάμπλ της ιστορίας του Παναθηναϊκός. Πρωταθλητής. Όπως να φύγει μπάλα μακριά από τον Ζιλμπέρτο Σίλβα. Και κυπελούχος, εάν δεν γίνει κάτι άλλο, κοιτάξτε τους αγκαλιά όλοι. Συμπληρώσαμε και τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Και ήδη έχουν παιχτεί 7 επιπλέον με τη σφυρίξη στο στόμα. Ο Κάκος τώρα σφυρίζει. Ντάμπλ ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός είναι ο απόλυτος κυρίαρχος για τη σεζόν 2009-2010, το 8ο ντάμπλ στην ιστορία του. Παίρνει και το και κύπελο που στην Ούγια θα γράφει Λέτο από τον κόσμο που έτυχε στο 63. Δείτε εδώ τον Όπλια πως κάνει σαν μικρό παιδί, χοροπηδάει στον αγωνιστικό χώρο με τον Σπυρόπουλο, αγκαλιάζει όποιον βρει μπροστά του, ένα κουβάρι γίνονται όλοι, ο Κριστό Βαζέχα, η αναπληρωματική, η οπαδή, πραγματικά double ένα 95 ο Όπλια, ντάμπλ και το 2010 σαν προπονητής. Εδώ στον ουρανό της Αθήνας. Τα κομφετί και ο ύμνος του Παναθηναϊκού είναι το επιστέγασμα μιας φανταστικής χρονιάς για τους πράσινους, μιας χρονιάς που τους παίρνει απόλυτους κυρίαρχους στον θρόνο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κατέξαν το πρωτάθλημα, κατακτούν και το κύπελο. Ούτε στα πιο ένα τρελό πραγματικά όνειρο για τους οπαδούς και τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ας ακούσουμε λίγο ήχο και λίγο πανηγυρισμούς. Τα μεγάλα φωτίζουν τον ουρανό και δίνουν έτσι πιο φαντασμαγορική υφή στην μεγαλειώδη βραδιά. Καταπληκτικό το πλάνο από το επιβλητικό Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Είναι η πρώτη φιέστα, γιατί έχει και άλλη φιέστα ο Παναθηναϊκός, έτσι. Την άλλη Κυριακή. Παρουσιάζει τον double πλέον ολοκληρωμένο, αλλά είναι ιδανικό που το κατακτάει μες στο σπίτι του. Είχε και την ευκαιρία, μπορεί να μην γέμισε το Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά όσοι ήταν οι οπαδοί του Άρη, ήταν και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, και αυτοί, 25.000 εδώ, αγκαλιάζουν και αυτοί το κύπελο και τον double.